Πάμε να καλωσορίσουμε και τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούσαμε τα βασικά στοιχεία του ρεπορτάζ. Τώρα μένει να διευκρινιστεί και να διαλευκανθεί τι είναι αυτό που τελικά όπλησε το χέρι του συγκεκριμένου ανθρώπου μετά από τόσα χρόνια, όντας ουσιαστικά ο άνθρωπος της οικογένειας, στο δεξί χέρι του επικεφαλής της. Είναι η απόλυσή του το σημείο που πρέπει να ξεκινήσει η έρευνα ή είναι το γεγονός ότι του παίρνουν πίσω το σπίτι το οποίο είχαν παραχωρήσει στη Γλυφάδα για να διαμένει ο ίδιος? Νομίζω, Ελένη, ότι οι αρχές προσανατολίζουν ότι είναι ένα μείγμα όλων αυτών των οποίων ανέφερες. Πλάς πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος της οικογένειας Καρνέση, ήταν άνθρωπος, ο φύλακας άγγελός τους, ένας άνθρωπος ο οποίος για δεκαετίες δούλευε στο πλευρό τους και είχε πλήρη αρμοδιότητα και εξουσία και στα σπίτια, αλλά γενικότερα ενεργούσε ως επιστάτης, είχε πει και στη μέση μιας δικαστικής διαμάχης, η οποία είχε ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια μεταξύ των μελών της οικογένειας, δηλαδή μεταξύ του Σπύρου Καρνέση και των αδελφών του, σε ό,τι αφορά κάποιες υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Πέτρος είχε μπει στην μέση. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος είχε βγει από το μισθολόγιο της εταιρείας, είχε απολυθεί από την εταιρεία. Αλλά νομίζω ότι σύμφωνα με τις αρχές πάντα το σημείο κλειδί ήταν το γεγονός ότι τη Δευτέρα το πρωί του ανακοινώθηκε ότι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί το σπίτι στο οποίο διέμενε η Γλυφάδα. Από εκείνο το σημείο λοιπόν και μετά θόλωσε το μυαλό του, από ό,τι φαίνεται. Πήρε την κυνηγετική καραμπίνα αλλά και το περίστροφο σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Πήγε στο υπόγειο της ναυτιλιακής εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν πραγματοποιηθεί αυτό το μακελιό, υπήρξε και ένας διαπληκτισμός, τον οποίο φέρεται να έχει με τη Μαρία την Καρνέζη, face to face, tête à tête. Άρα δεν πήγε για να σκοτώσει, Πέτρο, δηλαδή? Γιατί δεν είχε τα όπλα, λέει, όταν ανέβηκε στο γραφείο της συγκεκριμένης γυναίκας, της αδερφής του Σπύρου Καρνέζη, δεν είχε τα όπλα μαζί του. Ο διαπληκτισμός αυτός, λέει το ρεπορτάζ, αυτό τώρα δεν ξέρω, θα με επιβεβαιώσετε εσείς, αν ισχύει ή όχι, ότι μετά κατέβηκε και πήρε τα όπλα και ανέβηκε και τις αφαίρεσε τη ζωή. Τα είχε στο αυτοκίνητο όμως. Τα είχε στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα είχε στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε ένας έντονος διαπληκτισμός με τη Μαρία την Καρνέζη και στη συνέχεια κατέβηκε στο υπόγειο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, πήρε την κοντόκανη καραμπίνα και σκόρπισε τον θάνατο. Πέτρο. Άρα λοιπόν οι αρχές εκτιμούν ότι κίνητρο για αυτό το ειδεχθές έγκλημα, για αυτό το πρωτόγνωρο έγκλημα, το οποίο σημειώθηκε εν ώρα εργασίας μέσα σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, είναι το γεγονός ότι λίγες ώρες νωρίτερα του είχε ανακοινωθεί ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψει το σπίτι της Γλυφάδας. Φυσικά, αυτές οι λεπτομέρειες είναι λίγο συγκεκριμένες, υπό την έννοια ότι ο βασικός μάρτυρας είναι και ο δράστης της υπόθεσης, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή για τον απλούστατο λόγο ότι στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ωστόσο όμως, Πέτρο μου, όταν έφυγε από το γραφείο, κατέβηκε κάτω και ξαναγύρισε οπλισμένος, δεν τον είδε κανείς μπαίνοντας πάλι στον όροφο, στο κτίριο, να δει ότι κάτι συμβαίνει στραβό? Λέει, συναντούσε ανθρώπους, αλλά του έλεγε φυγέτε, δεν έχω έρθει για σας. Όχι, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε και security, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, και η γυναίκα αυτή η οποία χάθηκε έτσι, μάλλον δεν το ζήγησε ότι θα πάει να φέρει όπλα για να τη σκοτώσει. Αλλά μαλώνεις με έναν άνθρωπο, λες θα πάει να πάρει το όπλο να τη σκοτώσει. Δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν όλος αυτός ο πανικός. Ο καυγάς, ωστόσο, ήταν ένα άτομο της απολύτως εμπιστοσύνης της οικογένειας και το γνώριζαν και άπαντες στην ναυτιλιακή εταιρεία και γι' αυτό το λόγο έτσι μπορούσε εύκολα να μπει στο υπόγειο πάρκινγκ, λέγοντας ότι θέλει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα με τους ιδιοκτήτες, δηλαδή με την οικογένεια Καρνέζη. Από εκεί και πέρα ακολούθησε αυτός ο διαπληκτισμός που είπαμε ότι είναι κομβική σημασία σύμφωνα με τις αρχές. Κατέβηκε στο υπόγειο πάρκινγκ και έντρομοι υπάλληλοι τον είδανε με το όπλο στα χέρια. Αυτός τους είπε ότι είπε στους υπαλλήλους να φύγουν και στόχευσε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Και πρέπει να πούμε ότι από θαύμα κλείδωσε και η άλλη αδερφή της οικογένειας, η οποία πρόλαβε εκείνη την ώρα να απομακρυνθεί. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βασίλη μου, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.